την ανακοίνωση που έβγαλε ο κ. Ζωόντικας για το ποσό που είναι που αφορά τις σταλίες και τις αποζημιώσεις που έτσι ζητούν από την περιφέρεια. Τι έχετε να πείτε, γιατί μιλάει για ένα μεγάλο ποσό. Κοιτάξτε, πρώτον θα σας πω για τις σταλίες. Γιατί στην εποχή μου, στα δύο χρόνια που είμαι στην περιφέρεια, δεν έχει προσυπογραφεί κάτι τέτοιο. Σταλία, η σταλία είναι μια ιστορία, ο κόσμος για να καταλάβει τι είναι σταλία, λέμε τα ζώα σταλίζουν, έτσι, που ξέρω πολύ στον κόσμο. Η σταλία είναι ότι πας κάποια μηχανήματα εκεί, τα παρατάς και λες δύο χρόνια, τρία χρόνια είχα παρατημένα τα μηχανήματα, πληρώστε με, προσέξτε. Οι εντολές επί των ημερών μου είναι καμία σταλία. Όταν ένα έργο κολλήσει, πες στον εργολάβο να πάρει τα μηχανήματά του. Είναι αδικαιολόγητη ιστορία να έχουμε παρατημένα μηχανήματα 2 και 3 και 4 χρόνια και στη συνέχεια να έρχονται, μάλιστα να έχει προσυπογράψει και ο επιβλέπων μηχανικός ότι υπήρχαν εκεί τα μηχανήματα και να ζητούνται χρήματα. Υπάρχουν ασφαλώς στα δικαστήρια, έχουμε έναν δικαστικό αγώνα, ξέρετε ότι έχω συγκροτήσει νομική υπηρεσία και κεντρικά, το παλεύω με το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν και ζητήματα και σε σχέση με τους υπαλλήλους. Έχουμε παραδείγματα υπαλλήλου ο οποίος στήριξε την απέναντι πλευρά και όχι τα συμφέροντα της περιφέρειας. Αυτά τα βλέπουμε ένα προς ένα, αλλά εγώ δεν θέλω να λαϊκίσω ρίχνοντας στον αέρα ότι ξέρω εγώ εκατομμύρια και το ένα και το άλλο. Για κάθε περίπτωση χωριστά θα ενημερωθείτε. Τώρα κάνουμε έναν αγώνα δικαστικό ώστε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της περιφέρειας. Με νομική υπηρεσία η οποία έχει 2, 3, 5, 7 νομικούς. Με έμειση εντολή. Άλλη ερώτηση.